είσαι καθόλου ζηλιάρα εσύ? Ε, βέβαια, πώς δεν είμαι. Είμαι αρκετά κτητική. Το δείχνεις, είσαι από τις γυναίκες που έχουν το σθένος και το δείχνουν ή προσπαθείς να... Όχι, εννοείται, γιατί να προσπαθώ. Είμαι ο εαυτός μου. Βάζω τελεία στους ανθρώπους που είναι αγενείς, που είναι ασεβείς και που δεν έχουν καλοσύνη στην καρδιά τους και που μιλάνε πολύ. Έχουν γραφτεί κατά καιρούς και καλά και άσχημα και δημοσιεύματα που δεν ισχύουν. Σε πληγώνουν πια? Όχι καθόλου, πρώτα απ' όλα δεν τα διαβάζω. Δεν μπαίνουν περιοδικά μες στο σπίτι που γράφουν ό,τι γράφουν. Μεγαλώνουμε ένα παιδί, πρέπει το παιδί να μεγαλώνει σε ένα υγιές περιβάλλον και να μην επηρεάζεται από οποιοδήποτε γράψει οτιδήποτε. Εγώ δεν πληγώνομαι γιατί ξέρω. Ξέρω ποια είμαι, ξέρω πώς είναι η οικογένειά μου. Δεν θέλω όμως να πειραχτεί εκείνος. Να πέσει κάτι στην αντίληψή του που θα ακουστεί ή θα γραφτεί, το οποίο θα είναι ψέματα, και να ταραχτεί η ηρεμία του παιδιού. Ξέρει ποιοι είμαστε, μας βλέπει, βλέπει πως είμαστε μέσα στο σπίτι, οπότε ό,τι και να διαβάσει, δεν θα του κάνει εντύπωση ό,τι ακούσει. Σίγουρα όμως δεν είναι ωραία. Δεν είναι ωραία το παιδί να του μπαίνουν, ας πούμε, αμφιβολίες ότι μπορεί κάτι να μην είναι αυτό που φαίνεται. Αυτό δεν θα το θέλαμε τίποτα, να κλονιστεί η εμπιστοσύνη που έχει σε εμάς. Ο πατέρας του τον βάζει σε ένα δρόμο της μουσικής, δηλαδή έχει μάθει πάρα πολλά όργανα, φτιάχνει μόνο του τραγούδια, ενορχιστρώνει, είναι μια χαρά. Και είναι και πολύ αυστηρός ο Διονύσης μαζί του, για καλό του φυσικά. Εγώ είμαι λίγο πιο χαλαρή, πηγαίνω, ερχόμαστε κάποιες μέρες τη βδομάδα μαζί στο οδείο, κάνει φωνητική. Όλα δηλαδή πάνε προς τα εκεί και του αξίζει, γιατί το παιδί έχει ταλέντο και μακάρι να μας ξεπεράσει, μακάρι, που είναι σίγουρο. Ο Διονύσης, ας πούμε, γιατί το παιδί πηγαίνει, κάνει επισκέψεις στο μαγαζί του, τον βλέπει στο κλαμπ που δουλεύει, τον ανεβάζει μια-δυο φορές και τραγουδάει. Όχι ακόμα, το ότι είναι 5 το πρωί και το παιδί είναι εκεί πάνω και τραγουδάει, όμως πραγματικά συγκινούμε, έτσι που τον βλέπω, πιστεύω ότι αυτό το παιδί θα πάει πολύ καλά. Θεωρώ ότι είναι ένα ευλογημένο καλό πλάσμα με ταλέντο.